Είμαστε καλά. Η μελωδία της ευτυχίας, λοιπόν. Μία αληθινή ιστορία, γιατί πρόκειται περί αληθινής ιστορίας, των 5 Όσκαρ, θεατροποιημένη από τους Ρότζερς και Χάμερστάιν το 1959. Μία ιστορία αγάπης μέσα στην πιο τραγική στιγμή της ανθρωπότητας. Είναι λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια τακτοποιημένη ζωή ενός πλοιάρχου, αυστριακού πλοιάρχου και των 7 ορφανών παιδιών του αλλάζει ριζικά όταν στο σπίτι του μπαίνει μια δόκιμη μοναχή να αναλαμβάνοντας μαθήματα δασκάλας. Με τη ζωντάνια της και την αισιοδοξία της αλλά και την αγάπη της για τη μουσική καταφέρνει να κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά του πλοιάρχου αλλά και τον ίδιο τον πλοιάρχο. Τέλος, για να ξεφύγουν από το ναζιστικό κλειό, γιατί ο πλοίαρχος είναι πατριώτης, καταφεύγουν στην Ελβετία, από την Αυστρία, και μετά στην Αμερική, οι οποίοι γίνονται διάσημοι σαν τραγουδιστικό συγκρότημα, αφού χάνουν τα πάντα, γιατί έχασαν όλη την περιουσία τους όταν έφυγαν από την Αυστρία, γίνονται διάσημοι σαν τραγουδιστικό συγκρότημα οικογένειας Φον Τραμπ. Ήμουνα πολύ συγκινησιακά φορτισμένος όλο αυτόν τον καιρό στις πρόβες, γιατί συμμετείχα στο τελευταίο έργο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αυτή της μεγάλης τοπιού, στην οποία θήτευσα μαζί της 4 θεατρικά χρόνια. Ήταν το τελευταίο του έργο και αυτό, σε συνεννόηση βέβαια με τον Πρόεδρο, αποφασίσαμε να το ανεβάσουμε για αυτόν τον λόγο, έχοντας συνέχεια εικόνες από την παράσταση αυτή. Ειλικρινά, ήμουνα στα κόκκινα συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για ακόμα μια άλλη φορά, όλα τα παιδιά που μου στάθηκαν δίπλα. Ήταν υπέροχα, τα μικρά παιδιά βέβαια, αν και στην αρχή ήταν λίγο ζόρικα, αλλά μετά εγκληματίστηκαν. Δεν έχω λόγια για τη Βανέσα την Αδαμοπούλου, η οποία ήταν όλο το βαρύ φορτίο της Μαρίας Ράινερ, της Αυγούστας Μαρία Ράινερ, με την υπέροχη φωνή της. Προσπαθήσαμε βέβαια να μην αντιγράψουμε την Αλίκη, γιατί η Αλίκη δεν αντιγράφεται. Θέλω να ευχαριστήσω την γεμάτη άγχος και με συνέχεια με άγχωνε δημιουργικό άγχος σημασία στη λεπτομέρεια η οποία με έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια και με άγχωνε. Την ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά, την αγαπάω. Και εγώ. Και την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Λεωνίδα μας. Τον Λεωνίδα μας, ο οποίος είναι βέβαια, απομίζεται και αυτός ένα μεγάλο έτσι ρόλο, τον πλοίαρχο Φον Τραμπ, τον πατριώτη πλοίαρχο Φον Τραμπ. Γενικά όλα τα παιδιά, δεν μπορώ να ονομάσω τώρα τον Παύλο, την Βίλη, τα παιδιά, όλες τις μοναχές. Να είναι καλά όλοι τους και να είμαστε πάντα καλά και να συνεχίζουμε έτσι, γιατί πιστεύω σε αυτό το θεσμό, πιστεύω στο Εραστηνικό Θέατρο, αλλά το Εραστηνικό Θέατρο που έχει επαγγελματική συνείδηση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τα είπαν όλα οι προηγούμενοι. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Το άγχος που είπαν οι προλαλήσαντες ότι είχα ήταν δημιουργικό άγχος, γιατί ήταν πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να μπουν στη θέση τους, να μην ξεφύγει καμία λεπτομέρεια, τα παιδιά, σαν βοηθός μου λέω, σκηνοθέτη. Από τα παιδιά, στα σκηνικά, στα πάντα όλα, και θέλω να πιστεύω ότι ως Φράου Σμιτ που είμαι στο έργο, έχω επιβάλει την τάξη. Ως οικονόμος δηλαδή του πλοιάρχου, έχω βάλει και την τάξη ως βοηθός και σε αυτό το έργο.
Εγώ, πέρα το ότι ήθελα να ευχαριστήσω εδώ το σκηνοθέτη που για ακόμα μία φορά συνυπάρξαμε μαζί και τον πρόεδρο βέβαια και όλα τα παιδιά του ΜΕΘ, διότι έχω πει ότι το θέατρο μπορεί να το σταματήσω κάποια στιγμή, αλλά το ΜΕΘ δεν μπορώ να το σταματήσω. Γιατί το ΜΕΘ είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι, είμαστε μια οικογένεια που στηρίζει ο ένας τον άλλον και είμαστε έτοιμοι να σας παίξουμε τη μελωδία της ευτυχίας και όπως προβλέπω τη μελωδία της επιτυχίας. Αυτό που θέλω να πω είναι για τα παιδιά της παράστασης, με την τρυπή μου ιδιότητα ως βοηθός σκηνοθέτη, ως δραστέρνης ηθοποιός, αλλά και ως εκπαιδευτικός. Ήτανε απίστευτα, συγκινούμε τώρα που το λέω, τα αγαπάω πάρα πολύ, είμαι σίγουρη για αυτά, πιστεύω σε αυτά και είμαι σίγουρη ότι την Παρασκευή θα αποθεώσουν την παράσταση αυτή. Είναι καταπληκτικά. Τα αγαπάω. Τώρα για το έργο, θα σταθώ σε μία τάκα της ηγουμένης που την είπα το πρωί και στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το μήνυμα που βγάζει αυτό το έργο, πέρα από τον αντιπολεμικό χαρακτήρα και την ιστορία αγάπης, όχι μόνο όμως και της οικογένειας, τους θεσμούς της οικογένειας που μας δίνει αυτό το έργο, είναι ότι αν η ζωή σε καλεί έξω, μην την πολεμάς. Πες της ναι. Δεν είναι εχθρός μας η ζωή. Πρέπει να ανακαλύψεις για ποιο λόγο σου δόθηκε αυτό το δώρο. Με τη λεπτομέρεια. Είναι ένα ρεφρέν από το τραγούδι που λένε τα παιδιά. Κι αν ο κόσμος αγριεύει και σε πολεμά, εσύ να πολεμάς για αυτά που πιστεύεις και για αυτά που αγαπάς. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουν πει όλα, οπότε θα είναι περιττό να κάνω να ξαναπώ πάλι όλο το έργο. Αυτό που θα ήθελα να πω βέβαια είναι ότι ευχαριστώ το ΜΕΘ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της οικογένειας που ονομάζεται Μεσσηνιακό Εραστεχνικό Θέατρο. Και το ευχαριστώ γιατί με κάνει πολύ χαρούμενη, γιατί φέτος μου δίνεται η ευκαιρία να αναμετρηθώ ίσως με τη Μαρία, με ένα σπουδαίο έργο, η Μελωδία της Ευτυχίας, και με έναν ρόλο ο οποίος είναι ουσιαστικός και κομβικός. Τόσο από την ερμηνεία, που σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και ο Περικλής Αλμπάνης, που είναι ο σκηνοθέτης μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και όσο αφορά το μουσικό κομμάτι της παράστασης, επειδή ασχολούμαι και με τη μουσική, με έκανε να πω στο τρυπάκι να μελετήσω για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτές τις δύσκολες μελωδίες που είχαν γράψει οι Rodgers και Hammerstein. Εννοείται πως σας καλούμε, γιατί έχουμε δώσει αγώνα τόσους μήνες που είμαστε εδώ και κάνουμε πρόβες. Σας καλούμε να έρθετε στο Πνευματικό Κέντρο. Να πούμε και όλες τις ημέρες των παραστάσεων. Είναι αυτή την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου, και ξεκινάμε πρεμιέρα σε λίγες μέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Για να σας το πω έτσι λίγο να τα έχετε στο μυαλό σας, είναι Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα 9 και 4 και τις Κυριακές 8 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, μέχρι και Δευτέρα 27 Ιανουαρίου. Εννοείται πως μπορείτε να κάνετε κράτηση θέσης στο Πνευματικό Κέντρο. Οι μέρες είναι Πέμπτη, Παρασκευή 6 με 8 και Σάββατο 10 με 12. Και στο τηλέφωνο που αυτή τη στιγμή δεν το έχω μπροστά μου. Αυτή τη στιγμή βοηθώ σκηνοθέτη, τέλεια, έτοιμο για σένα. 6-9-44-94-72-25. Ξαναπέστε ποιος είναι. Φυσικά, 6-9-44-94-72-25. Αυτό, τα άλλα θέλω να τα δείτε στη σκηνή, δεν θα πω τίποτα. Πολύ μεράκι, πολύ έμπνευση, πολύ δουλειά, πολύ ωραίες μελωδίες. Αυτά αποτελούν την παράσταση που σας καλούμε να απολαύσετε. Όπως σε κάθε έργο και όπως αρμόζει και επιβάλλει το θέατρο, έχουμε δώσει και την ψυχή μας για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αξιοπρεπές και κάτι παραπάνω αποτέλεσμα στο φιλοθεάμενο κοινό της Καλαμάτας. Ο κόσμος της Καλαμάτας μας το έχει αποδείξει, είναι πλέον απαιτητικός, γνωρίζει το θέατρο, βλέπει θέατρο και πάντα το ΜΕΘ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση που για μας μέσα από τη δημιουργική διαδικασία παίρνει μια άλλη μαγική μορφή. Ευχαριστούμε, νομίζω μιλώ εκ μέρους όλων των παιδιών, όταν ευχαριστούμε και τον
κύριο Περικλή και φυσικά τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Παντελόπουλο, και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Περικλή τον Αλμπάνη, για την εμπιστοσύνη μας δείξανε, για την υπομονή που έχουν και για το ότι ήταν δίπλα μας και κοντά μας, όπως πάντα, σε ό,τι και αν χρειαζόμαστε. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει αυτή την παράσταση. Ο χώρος προβών του ΜΕΘ, εδώ που βρισκόμαστε, γέμισε με παιδικά χαμόγελα και παιδικές φωνές. Ήταν και αυτό κάτι πολύ διαφορετικό αυτή τη φορά για μας. Θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη μελωδία της ευτυχίας, που με πολύ κέφι και πολύ μεράκι ετοιμάσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη μας, του Περικλή του Αλμπάνη, υποδίωμε τον στενό φίλο, πάρα πολύ φίλο, της οικογένειας Φον Τραπ, του κλειάπτου δηλαδή Φον Τραπ, τον Max Delweyer, που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε για μια ακόμα φορά να είμαι μαζί με την οικογένειά μου, την οικογένεια του ΜΕΘ, να συμμετέχω σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ τα ταλαντούχα παιδιά που συνεργαστήκαμε αρμονικά μαζί τους, φυσικά και όλους τους φίλους και παλιούς συνεργάτες του ΜΕΘ. Θα ήθελα από αυτή τη θέση όμως, ξέροντας ότι θα προσκρούσω στην πετριοφροσύνη του Προέδρου μας, του Γιώργου Παντελόπουλου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την χορηγία που έκανε από τις προηγούμενες παραστάσεις σε μένα προσωπικά, σαν αιρετός όμως, σαν αιρετός στο Δήμο της Καλαμάτας, από τη θέση του Αντιδημάρχου της Κοινωνικής Πρόνοιας και φυσικά και τώρα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Κάποια χρήματα λοιπόν από τις χορηγίες του ΜΕΘ ήρθαν και έπιασαν τόπο σε αυτές τις δύο, όπως σας ανέφερα, και στην Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, και τον ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, επειδή είναι αρχή της καινούργιας χρονιάς, θέλω να καλέσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους θεατρόφιλους της Καλαμάτας, και όχι μόνο, γιατί θα έρθουν, είναι σίγουρος ότι θα έρθουν και από άλλα μέρη να το δουν, να τους καλέσω λοιπόν να ξεκινήσουμε μια καινούργια χρονιά με πολλή μελωδία και με πολλή ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ συγκινημένη. Και είμαι συγκινημένη γιατί η μελωδία της ευτυχίας είναι ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηρίσει τα παιδικά μου χρόνια. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσω στην ηλικία που είμαι και θα παίξω έναν ρόλο κομβικό, αυτόν της Ηγουμένης, έναν ρόλο συγκινησιακά φορτισμένο, που καθοδηγεί λίγο τα πράγματα και τις εξελίξεις στο έργο. Όλοι οι προλαρίσαντες είπαν ό,τι έπρεπε να υποθεί για το έργο μας. Εγώ θα τονίσω ότι και θα ευχαριστήσω τον Περικλή τον Αλμπάνη, διότι αυτήν την γλύκα, την ανάταση και τον ενθουσιασμό που δημιουργεί αυτό το έργο, ο Περικλής όχι απλά το αναγνώρισε και το κράτησε, αλλά το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Επίσης θα πω ότι είναι ένα έργο για όλη την οικογένεια, απευθύνεται στην παιδική αγνή ψυχή του κάθε θεατή που θα έρθει, ευπρόσδεκτος βεβαίως όλοι σας, να μας απολαύσει. Σας ευχαριστώ θερμά. Σωστά.